μονοπάτι της ζωής αποσυγχωματίζω. Έλα, έλα ποτές, στο τέρμα θα βρεθώ, αυτό δεν το γνωρίζω. Πολύ ωραία, κύριε Καφάτο. Πόσα χρόνια παίζετε λίρα αλήθεια? Γύρω τα 70 και. 70. Αγαπητοί τηλεθεατές, με τούτο το προήμιο που ακούσατε, ανοίγουμε την απόψινή εκπομπή. Βρισκόμαστε κάπου στο Μυροπόταμο, στο σπίτι του κυρίου Δημήτρη Καφάτου. Ένα παλιό αρχοντικό, από εκείνα που έχουμε ξεχάσει πια πως υπάρχουν, μέσα σε ένα όμορφο παραδοσιακό περιβάλλον, με έναν άνθρωπο που έχει αφιερώσει όλη του τη ζωή στην κριτική λύρα, στην κριτική παράδοση, με μια οικογένεια που δένει το παλιό με το καινούριο. Κύριε Καφάτο, το κομμάτι που παίξατε πριν είναι Συρτός. Παίξαμε στην αρχή σε Συρτό, τώρα παίξαμε Μπεντοζάλι. Αλφιανά Μπεντοζάλι, εδώ τα άκουσα εγώ από το Στουμπού. Πώς τα είπατε? Αλφιανά. Αλφιανά. Από τον Αλφά, από την Αλφά. Από την Αλφά, μάλιστα, από το Στουμπούρι τα χέρια. Αυτό άκουσα εγώ. Αυτός. Και μόνο εγώ μπόρεσα και τον έπιασα. Μάλιστα. Κανείς άλλος. Αυτό το λέω με υπερηφάνεια. Είχαμε και τότε 14-15 μαθητές ουδή σε προδοκέντη. Καθόλου. Εγώ. Τότε, γιατί τώρα γέρασα, δεν μπορώ να. Α, τότε δεν μου βγαίνει. Μαγνητοφωνούσα τα αυτάκια, όλα. Όλα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Τόσα χρόνια λοιπόν γύρα, ε. Ναι. Έχετε οργώσει το Μυλοπόταμο. Πού και πού έχετε παίξει αλήθεια, πού και πού έχετε πάει? Έχω παίξει σε πολλά μέρη. Αλλά αυτός μου κόψε τον δρόμο της ζωής. Μάλιστα. Αυτός. Πέρασαν 2 χρόνια να πιάσω λίρα και έχασα τις φίλες μου. Εδώ άλλος ήρθε με Κυριακή και είχα και 5 προσκλήσεις από γάμο. Γιατί όχι ότι ήμουν και τόσο καλό γυράρης, είχα καλά φυσικά. Ωραία. Καλά. Ποτέ δεν τον χώρεσα χορευτή αρχή να ταξίζει, να χορεύει, τον επέτεινε. Βάλει δεν βάλει λεφτά, δεν με πήρα, δεν. Ήτανε δύσκολες εκείνες οι εποχές για τους γυράριδες. Πώς αλήθεια παίζατε τότε? Εκείνα τα χρόνια μετά από μένα ήρθε ο Μουντάκης. Ο Μουντάκης. Βγήκε ψηλά όπου... Ήτανε μαθητής σας ο Μουντάκης? Βέβαια, από μένα τα μάθες, από μένα. Σούστες προπαντός με το ζάλια και Καστενό, είναι γύση Αλφιανά. Μάλιστα. Παράδοση δηλαδή. Παράδοση, μάλιστα. Παράδοση. Πριν από εσάς υπήρχε άλλος γυράρης που τα έπαιζε αυτά τα ίδια? Ο Στουμπούρης. Ο Στουμπούρης. Ναι, να, αυτός είναι, εκεί είναι. Δηλαδή. Μάλιστα. Αυτός ήταν. Αλλά... Εγώ ακριβώς αντίγραφο θέλω να υπάρχει, αν δεν επάθαινα ζημιά στο δαχτύλι. Τώρα πατή ψύχα και δεν τα μόνο. Πάντως παίζετε πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Η δική σας ευγένεια είναι. Αλλά όχι, έτσι είναι, έτσι είναι. Τι θα μας παίξετε τώρα? Τι να παίξουμε, να βάλω μπάλι τη σούστα? Μια σούστα. Μια σούστα. Ναι. Θα την παίξουμε συντομία γιατί κουράζει, σούστα κουράζει τα χέρια. Θα παίξετε πολύ λίγο, όσο θέλετε εσείς. Thank you.
Κουράζει, σωστά, κουράζει. Πολύ ωραία. Κουράζει. Θυμάστε, ήταν καλός μαθητής στη γύρα ο Μουντάκης. Άριστος. 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 Το παιδί είχε καλά θεμέλια. Εγώ ποτέ δεν του είπα κακή λέξη, ποτέ δεν του. Πάντοτε θέλω αυτή δίπλα μου. Γιατί τον επερνώ 16 χρόνια. Ποτέ δεν του είπα την παραμικρά λέξη. Το πονούσα δηλαδή, επειδή τον ορφανό το λυπούμνε. Το βοήθησα παντού. Όχι μόνο στη λίρα, σε πολλά, σε πολλά. Μπορεί να το βλάψα κιόλας όμως, δεν ξέρω. Γιατί το λέτε αυτό. Εδώ τα είχα μπλέξει με μια δεσποινίδα και μπήκε μες στα αυτιά μου και τέλος σταμάτα, του λέω Κωστή, πού πας. Αυτή η φτωχιά βέβαια κι αυτή, και αυτός επίσης τα οικονομικά δεν μπορούσε. Κάτσε, του λέω, δεν θα βγάλεις το χατσί, χωροφύλακα τον έστειλα εγώ. Δεν θα βγάλεις το χατσί παρά μόνο να βρεις ψωμί στην πόρτα που θα χτυπήσεις, να βρεις ψωμί. Και μ' άκουσε ο άνθρωπος τώρα. Τι καλό, ίντρε το. Αμαρτία εκτιμολόγημα, εγώ το έκανα. Μάλιστα. Να σας πω κάτι άλλο. Ναι. Εδώ η περιοχή, ναι, η Αλφά, ναι, βγάζει ριζίτικα. Βγάζει. Έχει ριζίτικα εδώ η περιοχή. Όχι, είναι διαφορετικού τρόπου όμως. Α, είναι τελείως διαφορετικά από τα, ναι, ριζίτικα τελείως, που ξέρω. Βέβαια, τα ριζίτικα των Χανίων είναι διαφορετικά τελείως. Θέλω να μας πείτε έτσι, αν θυμάστε σίγουρα, τόσους γάμους έχετε περάσει, ναι, τόσα γλέντια, ναι. Τόσα πανηγύρια. Μπορείτε να μας πείτε πότε ήταν καλύτερα, την εποχή εκείνη ή τώρα. Τώρα γίνεται από σπερίδες. Δεν γίνεται. Και εκεί πρέπει να αντέξεις, να αντέχεις, διότι δεν είχες τα εργαλεία, δεν είχες τα μικρόφωνα. Και πρέπει να πατήσεις. Για να με βλέπεις και πατώ. Το έχω συνηθίσει και δεν μπορώ. Πατώ δυνατά. Ενώ τότε έπρεπε να πατήσεις το δοξάρι, γιατί μέσα θα σε φάει ο πληθυσμός. Τι κάνεις. Δεν μπορείς. Βέβαια, όπως του κουλιού μου Τζοκοστάζου, αλλά το γάμα του τρία μερόνυχτα χωρίς πασαδόρο. Ήταν ο πασαδόρος της τουφέκιας, της φακιανούχιας, της βασκίου, λέει, αφήγω. Έφυγε, πέρασε. Πέσανε τότε τουφεκιές τους γάμους. Όμως, βέβαια. Κατοχή ήταν τότε σχεδόν. Μόλις είχαν φύγει οι Γερμανοί. Μάλιστα. Ναι. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Πληρωνόσασταν την εποχή εκείνη όταν παίζατε λίρα. Λίγα πράγματα. Εγώ δεν προχώρησα για του λόγο νότι. Τον καρεκλά τον έφταξα πολύ καλά. Επόθανε στη μεγάλη φτώχεια. Με μεγάλη φτώχεια κοίταζε πού θα βρει κουρτουκάκι να πει να παίξει μια κοντιλά να τον κεράσουνε. Και επίσης ο Μανώλης ο Λαγός, και αυτός καλό λιράρης, αυτός έγραψε για δίσκους. Και αυτός με τα δυσκολία στα βόλευε στη ζωή. Και φοβήθηκα. Εν τω μεγκινηθήκανε ανθρώποι, έλα, δεν μπορώ να εγώ με πέντε παιδιά να φύγω. Εν τω μεταξύ σκοτώθηκε γι' αυτός Μακαρίτης και δεν επόριζα. Ούτε παρέα έκανα, ούτε έσμιγα τίποτα. Γύριζα στα χωράφια και κουβέδιαζα και έκλαιγα. Αυτά τα με έκοψε ρεμάτος. Ήρθα όμως και πάει μια μέρα 7 μεταξύ και ένας αστυνόμος. Και μου λένε Μίτσο, αυτό που κάνεις είναι σβάρος σου, σωστό. Δεν μπορώ να το πω. Και δεν με αφήκαν αστυνόμος ο Μακαρίτης. Δεν με αφήκαν όξο και πήρα τη λίρα, ύστερα από τα 2 χρόνια και πήγαμε, ναι. Και πιάσα τη λίρα και τρέμα τα χέρια μου και τρέχα τα δάκρυα μου, δεν μπορούν. Τέλος πάντων, έλειξανε από εκεί. Τότε έχασα εγώ τον προσανατολισμό μου, βέβαια. Στη Μύρθιο με κρατήσανε, από ένα γάμο και με κρατήσανε, λέει, δύο παιδιά θα βαφτίζω και δεν φεύγεις. Θέλω να φύγω την Πέμπτη και δεν με αφήκαν να φύγω. Πέμπτη Παρασκή, το Σαββάτο. Έτσι, παρόλα που δεν ήταν όλη μερακλείδες να πούμε, αλλά ήταν σε όλα τον. Τα σκέρσα που κάνανε όλα αυτά μου αρέσανε πολύ, πολύ. Αλήθεια, πόσες μέρες σε κρατούσανε τότε τα γλέντια. Το Σαββάτο το πρωί. Θέλω να πας όλη μέρα το Σαββάτο, το βράδυ τα πουρτιά βέβαια, την Κυριακή ο γάμος, την Κυριακή το βράδυ, τη Δευτέρα συνήφης παρέα. Mm-hmm. Τη Δευτέρα το βράδυ είναι έτοιμος να φύγεις. Μάλιστα. Τη Δευτέρα το βράδυ. Ναι. Τόσες μέρες. Τόσες μέρες. Και τι προυκιά δίνανε, κύριε Δημήτρη, την εποχή εκείνη. Εμένα, ο λιράρι,
Ναι. Μου δίνανε μια μπετσέτα στον νόμο. Έχω μια δωδεκάδα έχω. Μια μπετσέτα εμένα και μια του Πασαδόρου. Μάλιστα. Αυτό, χωρίς και το μαντιλά και το κουλούρι. Βέβαια. Ναι, ναι. Του γάμου το κουλούρι, βέβαια. Κάνανε τότε τραπέζα. Πώς, μεγάλα πράγματα. Μεγάλα πράγματα. Βέβαια, μεγάλα πράγματα. Βέβαια. Και εδώ, και εδώ κοντά. Ο καλύτερος του γάμος ήταν 4.000-4.500. Ο καλύτερος. Δεν έβγαινε παραπάνω. Ήταν όμως, είχαν αξία. Βέβαια. Τι αξία σημερινή, δηλαδή πόσα σημερινά λεφτά ήταν. Να σου πω 100.000. Μάλιστα. Βέβαια. Πολύ ωραία. 100.000 θα είσαι αδύναμης. Αγαπούσανε δηλαδή την εποχή εκείνη την κριτική μουσική. Ναι, πολύ. Τότε την αγαπούσανε καλύτερα. Μερακλείδες ανθρώπους σε ευχαριστούσανε. Εγώ δάκρυζα πολλές φορές να τις βλέπω. Εγώ θέλω τώρα να μου πείτε, ναι, να μου περιγράψετε ένα γάμο. Να μου πείτε πώς γινότανε, πώς ξεκινούσαν από το σπίτι της νύφης, πού πηγαίνανε, ναι, τι ναι, κάνανε, όλα. Ναι. Έτσι όπως τον ζούσατε εσείς. Λοιπόν, θέλω να ετοιμάσουν ένα μεζέ το Σαββάτο. Να πάρουμε ένα μετζέ στο πόδι πάνω, όχι τραπέζι. Και μετά θέλω να σηκωθούμε να πάμε στη νύφη να πάρουμε τα πρικιά. Εκείνο που θέλω να μπει ο μπρος μετάλογα, mm-hmm, να πάει πρώτος αυτός, ήταν τζευρολόγος λεγόμενος και έπαιρνε ένα μεγάλο κουλούρι, μια μπετσέτα και το μαντιλάκι, τη μουράγια του αλόγου. Μετά παίρνει άλλο, ο πρώτος όμως έπαιρνε και την πετσέτα, έπαιρνε πολλά πράγματα, βέβαια. Όλα τα χαρίσματα ήταν δικά του. Ναι, ναι, ναι. Και μετά? Μετά θα πάρουμε τα πρικιά, να τα πάμε του γαμπρού, αρχινά από για το γλέντι, συνέχεια και ξέρω εγώ το Σαββάτο. Εάν θέλα να είναι βολικό να κοιμηθούμε για μια ώρα, καλός ή δάλος. Δεν είχε είπα. Ναι, εγώ δεν με πειράζει. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Ελέανε μαντινάδες την εποχή εκείνη στη νύφη, ειδικές. Πολλές. Θυμάστε έτσι. Άλλες. Για πέστε μας μερικές από αυτές που σίγουρα δεν έτσι ξέρουμε εμείς αυτές τις μαντινάδες. Τα έχουν μπερδέξει στο μυαλό μου και δεν τα θυμούμε. Αυτές είναι οι κοπελιές τι λέγανε. Θέλω να πιάσω. Οι κοπελιές. Αλλά πότε τι λέγανε όμως. Την Κυριακή το βράδυ και μετά που θέλα πιάσουμε στο λαμπούνε τις μαντινάδες της νύφης θα πούμε, ναι. Αλλά αυτό το είχαν πάει στο Μυλοποταμό, πέρα δεν το βρίσκει. Μυλοποταμίτικο. Ναι, μυλοποταμίτικο, ιδίως επέστη στην Αλφά. Μάλιστα. Όταν μπαίνανε το αντρόινο στο σπίτι μέσα, ο γαμπρός με την νύφη. Ναι. Τι κάνανε. Ένα ρόιδι δίδανε και στέντανε από και από πάνω δυο μαυρομάνικα μαχαίρια σταυρό και πέταν το ρόιδι στη μέση σπιθιού και σκρόπανε λέει και ήταν τα καλά. Τα καλά και οι ευχές. Ναι. Ευχές βέβαια, Ευχές βέβαια. Ευχές, πολλές ευχές. Πολλές. Είχανε καμιά ευχή έτσι, ειδική ευχή που τη λέανε τότε. Είχανε πολλό λογιό, αλλά πού. Έχει περάσει ο καιρός τώρα, εντάξει, ναι. Καταλαβαίνω. Ναι, είχανε πολλά. Αστεία. Αστεία. Ναι. Μάλιστα. Θα μας παίξετε κάτι τώρα. Να παίξουμε. Ό,τι θέλετε, έτσι, για το κέφι σας. Ό,τι θέλετε. Ναι, να παίξουμε. Κάθε να δω ένα δοκιμάσαμε ένα κόμμα. Να παίξουμε. Να παίξουμε. Thank you.
Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Να σας ρωτήσω κάτι. Πόσα παιδιά έχετε? Τέσσερις ασθενικούς. Έχουμε ένα κακό πράγμα. Και εγγόνια. Δεν γατά τα μετρήσω. Δεν γατά. Δεν γατά τα μετρήσω. Λοιπόν, αλλά τα 14-15 τα πιάνει. Εύχομαι να χαίρεστε παιδιά και εγγόνια. Ευχαριστώ. Και να πληθαίνουν συνέχεια. Και εγώ το εύχομαι, μα δεν κάνει άλλα. Πω καμία. Τα εγγόνια να πληθαίνουν. Όχι, τα εγγόνια βέβαια. Και δυσέγγωνα. Ναι. Και τρισέγγωνα. Έχω και δυσέγγωνα. Ωραία, ωραία. Να πω κάτι. Ο γιος σας παίζει ωραία γύρα. Ναι. Ήτανε καλός μαθητής στη γύρα. Έχει αυτή που είναι σπανιότατο. Σπανιότατο. Ακριβές αντίγραφο δικό μου, γιατί και εμένα έτσι άτονε. Θέλατε να μάθει ο γιος σας γύρα ή αυτός επέμενε? Δεν τον πήρα χαμπάρι, γιατί είχαμε ένα αυστηρό δάσκαλο και δυο. Αυτός τη μάνα του και εγώ την γερά μου. Έτσι, έτσι. Δεν ήθελε τη γύρα. Δεν την ήθελε. Από έρωτα παντρευτήκατε με την γερά ή εκλεφτήκατε? Αχ, που με έριξες. Για να μας τα πείτε όλα. Πήγα μια φορά στο πανηγύρι, στον Κουμαρέ, να πάω, λέει, και εγώ να βιάσω, αφού καράσε. Ναι. Και πήγα. Έκαμενε γλέντι το βράδυ, το πρωί μας πήρε ένα αδερφός, χωρίς να έχουμε καμία σχέση με την κοπελιά, και μας τραπέζωσε το πρωί. Λοιπόν, έφερανε ένα φρύο σαλάτα και τα πυρούνια. Κάτω αυτή από εκεί και εγώ από πάει. Τα έκανα μια χαρμπέ στη σαλάτα με το πυρούνι και εγώ την άλλη και κάνω τα πυρούνια και τα ταλώνω. Σοβαρά πράγματα, όχι ψευδιές. Μάλιστα. Ναι, σέρνει αυτή, σέρνω εγώ, κοκκινίζει αυτή και εγώ το ίδιο. Εντέληξε τα ταλώσα τα πυρούνια με το δώρο και λέω ότι είναι κακό σημάδι. Αλλά τέλος πάντων. Ναι, έτσι, τέλος πάντων. Ύστερα είχαν αυτά πολλά και θα πω λίγα λίγα. Τραβάλανε άλλο να μου πει, λέει, να λίγο γίνεται με παρατήσετε. Αλλά ύστερα δεν μ' αφήναν και τη λογοδέσανε στα περβόβολια. Μάλιστα. Και μου μείνα ένα Σαββάτο βράδυ του γαμπρού να συγγενήσω ότι έμαθε λίπος, αλλά πάω την κλέψω. Αλλά την Πέμπτη θα πάμε, ναι, να την πάρουμε. Κι αν είστε άντρες, για φιάνει να θέλετε να την πάρετε. Ναι. Κόπα η θεά και μου πάτσε στον κάλο απλά. Και βάλαμε ένα χιλιαδιό, ξέρω εγώ, για γύρα με τον του Περβολιανού και μπήτσε το δάκρυ. Μάλιστα. Ωραία. Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Ό,τι θέλετε. Πόσα χρόνια είστε παντρεμένος? Το 1936 με 37 παντρευτήκαμε. Μάλιστα. Πολλά χρόνια. Πολλά. Πολλά χρόνια. Μια ζωή. Ναι. Δεν ευχαριστήθηκα ζωή διότι μας επήραν οι πολέμοι από πίσω. Εσείς δεν τα φτάξετε, δεν τα ζήσετε. Όχι, όχι. Ευτυχείς είστε. Περάσατε δύσκολες καταστάσεις πολέμους, ε. Στα αλβάνικο μέτωπο. Είμαι και μια ολιά παράξενος, ζώρικος. Δεν τα βάνα κάτω. Όπου γέννητον. Όπου γέννητον. Σε Γερμανούς. Πώς δεν μας... Πάμε στες να πέξω στη γραμμή να με πετύσουν. Και άρχισε να σύρει τη σκανδάλη. Μαζί με τον Πετούση του Βαγγέλη και με τον Μανώλη τον Παπαδάκη. Τράβα του λέω τη σκανδάλη και σκάψε το σπίτι, μα κρασί δεν πίνεις. Ήθελε να του φέρω λίγη να του προδώσω. Δες το λέω του λέω. Ήστερα σκέφτομαι και λέω, μα με ποιος κουβεριάζω τώρα, κατέβω. Και του λέω, κάτσε, εγώ θα σου φέρω κρασί. Πέρα από του Μάστορα που εκεί πάνω που κατέτε εσείς. Και έτσι ξεμπέρδεσαι. Σκοτώσανε κόσμο από εδώ, από το χωριό, από την περιοχή. Σε πιάσατε, σκοτώσανε, αλλά εγώ ήμουν στο Αλβανικό, δεν ήμουν ακόμη φερμένος. Ναι, είχατε πάει επάνω, πολεμούσατε. Ναι, 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 πολεμούσατε. Ναι, ναι, ναι. Υπήρχε αντάρτικο εδώ πέρα στην περιοχή την εποχή εκείνη. Κι εγώ ήμουν. Κι εσείς. Δύσκολες καταστάσεις αυτές. Πολύ, 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 πολύ. Κι εγώ ήμουν. Τα διηγήστε αυτά στα γκόνια σας? Τα λέτε στα γκονάκια σας καμιά φορά? Πώς. Αλλά δεν τον φαίνεται σαν μυθιστορήματα. Δεν τα πιστεύνε. Για να τον πω τώρα εγώ τι είκαμε, 2 μήνες. Δίπλα από τον ποταμό, το νερό που έτρεσε είναι 2 μήνες με μια χλένη και ένα τζουβάλι και μια μπαλιά κουβέρτα. Αυτά ήταν τα σκεπάσματά μου. Ωραία. Ναι. Εγώ θωρώ τώρα τον κύριο Γιώργο Καφάτο, ναι, από εκεί, ναι, πέρα, ναι,
Και κοιτάζει τη γύρα και την κοιτάζει με έναν τρόπο. Έλα. Εδώ θα μας επέφυγε και εσύ. Να δω κι εγώ πού θα κατασταλάξω να ακούω και μετά το θάνατό μου. Μάλιστα. Να δούμε τι βαθμό θα του βάλετε τώρα. Βαθμολογημένος είναι. Βαθμολογημένος. Ακριβώς αντίγραφο είναι. Και έχει περάσει τις εξετάσεις. Βέβαια. Ωραία. Βέβαια. Ένα ελάττωμα μόνο μικρό έχει το οποίο θα σάξει. Το δοξάρι θέλει. Λίγο αυτό είναι. Λοιπόν, έλα Γιώργη να παίξει σινιά. Thank you.
Οπα, κάτω για φίλους μου παλιούς, για να τους χαιρετήσω. Κι όσοι γιατί είναι εδώ κοντά και σε μακρύ με ζήλη. Οπα, με την καρδιά σας χαιρετώ. Γεια σας, παλιοί μου φίλοι. Οπα, κι εσύ, καημένε, ρόδινε με τη μεγάλη χάρη. Έλα, έλα στην κλάση, που 32 μαζί είμαστε φαντάρι. Να γυρίζανε τα χρόνια τριαντάλα. Ωπα και να το ξαναβίζα να τσιμά να ζουν το γάλα. Thank you.
σ' αγαπώ, μα η όψη είναι λογάτο. Όπα, δεν το ξέρω, το κίνησμα είναι σωστό, ματάτο. Θεατές, τόσο καιρό που σε τούτη την εκπομπή παρουσιάζουμε την κριτική μουσική, είναι οι λίγες οι στιγμές που νιώσαμε όπως απόψε. Πραγματικά βρεθήκαμε στις ρίζες της παραδοσιακής μας μουσικής. Όλη αυτή η ομορφιά, όλη η αρχονδιά που πλημμυρίζει τούτο το χώρο, όλη η παράδοση που βρίσκεται συσσωρευμένη σε αυτό το σπίτι, σε αυτό το χωριό, είναι το κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν μπορέσαμε, δεν ξέρω αν καταφέραμε να τη φτάσουμε στη δική σας οθόνη, στη δική σας καρδιά. Ελπίζομαι να μεταφέρομαι στο Ηράκλειο, να μεταφέρομαι στο Κάστρο λίγο αλφιανό αέρα. Ελπίζομαι να μεταφέρομαι λίγη δροσιά από τη λύρα, από τη μαντινάδα, από την ευαισθησία, από την ομορφιά τούτου του τόπου. Θα μπορούσαμε να πούμε πως βρεθήκαμε σήμερα στις ρίζες της παραδοσιακής, στις ρίζες της κριτικής μας μουσικής. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δημήτρη Καφάτο, το γέροντα που μια ζωή κρατά τη γύρα στα χέρια του, τη χαϊδεύει και εκείνη και λαϊδεί. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο γιο του, το Γιώργο Καφάτο, που μπόρεσε να βγάλει τόση ευαισθησία, τόση ομορφιά από ένα παραδοσιακό όργανο, από τρεις χορδές. Στο Γιώργη τον Παπαδάκη, που όμορφα συνόδευσε με το λαγούτο του όλη τούτη την απόψινή παρέα. Στο Γιώργο Κερεδάκη, που κέντησε με την κιθάρα του και στόλισε την κριτική μας μουσική με όμορφες πινελιές. Φίλοι μου, βρεθήκαμε σε ένα γνώριμο περιβάλλον, γιατί όλη τούτη τη μουσική την είχαμε ακούσει φορές και φορές, την είχαμε ζήσει, την είχαμε αναπνεύσει, την είχαμε νιώσει τόσα χρόνια κοντά μας. Θέλουμε επίσης να ευχαριστήσουμε τον πρόεδρο της κοινότητας Αλφά, τον Γιώργο Καφάτο, που μας συνόδεψε σε κάθε βήμα, προσπάθησε να μας δώσει την αρχονδιά, την ομορφιά και τη φιλοξενία τούτου του τόπου. Τον Κώστα Βεριανάκη, τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου, που τόσο αγώνα και τόση προσπάθεια κάνει για την πολιτιστική διάσωση της κληρονομιάς, της ανεκτίμητης αυτής κληρονομιάς. Από μένα, που έχω τη χαρά να παρουσιάζω τούτη την εκπομπή, από τον Εκτάριο Αδικημενάκη που βρέθηκε και σήμερα πίσω από την κάμερα και φρόντισε τα όμορφα πλάνα που φτάσανε στις οθόνες σας. Σε εσάς ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους οικοδεσπότες τούτη του σπιτιού για την όμορφη φιλοξενία τους. Μέχρι την άλλη φορά, να είστε καλά και να είναι ανοιχτή η καρδιά και η ψυχή σας σε ό,τι όμορφο κριτικό.